Λοιπόν, να πω για τους φίλους που μόλις τώρα ήρθαν στην παρέα του Prisma 95,1 ότι ο κύριος Μασαλάς είναι πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, πρόεδρος της ΔΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, πρόεδρος του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ισόβιο μέλος της διοίκησης του Ριζάριου Ιδρύματος. Και είναι μεγάλη χαρά και η τιμή που φιλοξενούμε τέτοιους πνευματικούς ανθρώπους στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Ο κύριος Μασαλάς πολύ συχνά φιλοξενούνται άρθρα του στα μεγαλύτερα sites και πόρταλς και της Βορειοδυτικής Ελλάδας αλλά και σε μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες. Καλό απόγευμα κύριε Μασαλά και καλό φθινόπωρο. Καλό σας απόγευμα και ελπίζουμε, αν και τα σύννεφα πυκνώνουν, ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε καλύτερο φθινόπωρο το περσινό. Για να το λέτε εσείς αυτό, γνωρίζετε κάτι παραπάνω με την εμπειρία σας, θα ήθελα λίγο ένα πρώτο σχόλιο με αφορμή την πρώτη μέρα. Άνοιξαν τα σχολεία, κλείνουν βεβαίως σε μερικές μέρες. Είχαμε προηγουμένως καλεσμένο τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Άρτας, τον κύριο Φραγκίδη, ο οποίος περιέγραψε με τα μελανότερα σημεία το περιβάλλον το εκπαιδευτικό πλέον. Και πέρα βεβαίως από την αναστάτωση που μπορεί να δημιουργηθεί στην κοινωνία, ίσως πρέπει να κοιτάξουμε βαθύτερα το πόσο σημαντική είναι η παιδεία και η γνώση για την ύπαρξη μιας χώρας, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, οι κυβερνήσεις εδώ και πολλά χρόνια αγωνίζονται για το κατακεφαλήν εισόδημα. Δεν έδωσαν ποτέ την ανάλογη βαρύτητα για το κατακεφαλήν περιεχόμενο. Η πατρίδα μας είχε την ευκαιρία να γίνει ένας χώρος παιδείας και προπαντός θα έπρεπε όλες οι κυβερνήσεις να είναι στραμμένες στο μέλλον, δηλαδή η φωνή του μέλλοντος είναι η νεολαία και δεν έπρεπε κάθε φορά ένα-δύο μήνες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς να δημιουργούνται τέτοια προβλήματα. Φαίνεται οι εκπαιδευτικοί, όπως όλοι οι πολίτες, αισθάνονται μία απογοήτευση και η απογοήτευση εκτοπίζει την ελπίδα και υπάρχει μία δυσπιστία η οποία αντικατέστησε την εμπιστοσύνη και οι αναβιώσεις του παρελθόντος φαίνεται ότι φράσουν τις πύλες του μέλλοντος. Βέβαια είναι γενική παραδοχή ότι το βασικό στοιχείο της εκπαίδευσης στην πατρίδα μας είναι το μεράκι. Το μεράκι κατά γενική ομολογία είναι απολεσθέν θεάλγητρο από τους δασκάλους όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Αλλά από την άλλη μεριά οι πολιτικές ηγεσίες δεν έχουν σκεφτεί ποτέ σοβαρά πώς θα οικοδομηθεί το μέλλον και φαίνεται ότι δεν εμπνέουν, ενώ κάθε φορά διακηρύσουν ότι θα πρέπει να γίνουν αλλαγές και τα λοιπά. Όλες αυτές οι αλλαγές δεν έχουν γίνει ή έχουν γίνει με τέτοιο τρόπο από τους ανθρώπους που έχουν δημιουργήσει το αδιέξοδο. Δεν πείθουν. Μάλιστα. Και εδώ ακριβώς χρειάζεται να ξανασκεφτούμε τι πρέπει να κάνουμε. Σκεπτόμαστε συνεχώς, αλλά τελικά γονιμοποιούμε και διαχέουμε χωρίς να έχουμε κάποιο πρακτικό αποτέλεσμα και η παιδεία μας να πάει από το κακό στο χειρότερο. Και μην ξεχνάτε ότι η ποιότητα μιας κοινωνίας εξαρτάται από το τι ενδιαφέροντα έχουν οι νέοι, τι τροφή πνευματική τους δίνουμε, τι παραδείγματα τους δίνουμε, γιατί πρέπει να έχουν και ορισμένα πρότυπα για να μιμηθούν. Και φαίνεται τα πρότυπα της ελληνικής κοινωνίας δεν είναι τα κατάλληλα για τη φωνή του μέλλοντος που είναι η νεολαία μας. Σας ακούμε πάρα πολύ ενδιαφέρον λέγοντας όλα αυτά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, αναρωτιέται ο μέσος ακροατής αυτή τη στιγμή, θα βγει τίποτα από τον αγώνα αυτών των εκπαιδευτικών, κύριε Μασαλά? Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει η κοινωνία μας αξιακό σύστημα. Και μόνον με τις διαμαρτυρίες δεν γίνεται τίποτε. Πρέπει να υπάρχουν αξιόπιστες προτάσεις και προπαντός πρέπει να αλλάξουμε σκέψη όλοι, να αναστοχαστούμε το παρελθόν, το παρόν και προπαντός να δούμε ποιο μέλλον θέλουμε. Και νομίζω ότι
τόσο οι συνδικαλιστές όσο και η πολιτική ηγεσία πορεύονται με το απόψε αυτοσχεδιάσμου. Μάλιστα. Μιμούνται τον Πιραντέλο, αλλά καλά είτε τον Πιραντέλο να τον μιμηθούν όταν παίζουν θέατρο. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρέμβασή σας. Θα ήθελα λίγο, κύριε Μασάλ, να γυρίσουμε λίγο τη σελίδα. Μου είπατε το πρωί που κανονίζαμε τη συνέντευξή σας για ένα νέο βιβλίο το οποίο ετοιμάζετε. Ναι, ήδη έχει κυκλοφορήσει. Έχει κυκλοφορήσει. Μπορούμε δηλαδή να το βρούμε και εδώ και στην Πρέβεζα και στη Λευκάδα και στην Άρτα. Πρώτα απ' όλα θα σας το στείλω. Ευχαριστώ πολύ. Κάποια στιγμή θα παρουσιαστεί αύριο στα Γιάννα που γίνεται μια εκδήλωση προς τιμή μου. Παρουσιάζουν ψηφίδες από το έργο μου των τελευταίων χρόνων. Το τελευταίο βιβλίο που το εκδίδει το Ριζάριο Ίδρυμα έχει τίτλο «Ο δρόμος μας». Ουσιαστικά είναι ένα χρονολόγιο της κρίσης. Μετά τον εμφύλιο πόλεμο που άρχισε η μετανάστευση, μέχρι σήμερα τα διάφορα στάδια πώς τα βιώνει ένας άνθρωπος πέρα από αν θέλετε αρχεία ή στοιχεία από οικονομικές αναλύσεις. Μάλιστα. Γιατί όπως το ξέρουμε όλοι στη χώρα μας τίποτε δεν πήγε καλά. Υπήρχαν ορισμένες εκφάνσεις που είχαμε την αίσθηση ότι είμαστε μια χώρα αναπτυγμένη και οι πάντες είχαν κατά νου το εφήμερο, την ιδιώτευση και η πολιτική, αυτό που είπα και πριν, το απόψε αυτοσχεδιάζουμε. Έτσι η πατρίδα μας έγινε ένα εργαστήριο παθογενειών. Μάλιστα. Και τις συνέπειες τις βιώνουμε τώρα. Άλλωστε το βιώνουμε ο καθένας ότι η απόσταση μεταξύ προσδοκιών και πραγματικότητας μεγαλώνει. Άλλωστε όταν μετράμε την ευτυχία, πώς τη μετράμε? Ποια είναι, όσο μικρή είναι η απόσταση μεταξύ προσδοκιών και πραγματικότητας, είμαστε ευτυχισμένοι. Όσο μεγαλώνει, αισθανόμαστε τη δυστυχία. Έτσι, σήμερα η απόσταση μεταξύ προσδοκιών και πραγματικότητας έχει μεγαλώσει. Αυτό έχει δημιουργήσει μια κατάσταση στην οποία αναμειγνύονται φτώχεια, ανασφάλεια, φόβος, αγανάκτηση. Επομένως, ο δε τυφώνας της κρίσης, ήδη είμαστε μια κοινωνία ανισοτήτων, οξύνει τις ανισότητες και την οργή της νεολαίας και προπαντός υποβαθμίζεται η έννοια άνθρωπος. Έτσι λοιπόν από την άλλη πλευρά όταν κοιτάζει κανένα στο πολιτικό σύστημα βλέπει ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι η υπονόμευση της συνένεσης, η ανυπαρξία διαλόγου, η διάχυση της υποψίας, η δυσπιστία, η μνησικακία, όλοι αυτοί οι παράγοντες που υποσκάπτουν την έννοια της δημοκρατίας. Δηλαδή περίμενε κανένας από τους πολιτικούς μας να βρουν τον ελάχιστο κοινό πολιτικό τόπο για να βγει η χώρα από την άδεισο. Από αυτό το, αν θέλετε, από τον αστερισμό των καταιγίδων. Ο καθένας τραβάει από εδώ και από εκεί και ουσιαστικά δεν πείθει κανένας. Με αποτέλεσμα να γεννήσουν κούφιες υποσχέσεις και το λαϊκισμό. Και ο λαϊκισμός δεν είναι ένα παγιωμένο ιδεολογικό πολιτικό ύφος. Έχει όποια από τις εκφάνσεις θέλετε, τις παλές που ξεχωρίζουμε αριστερά-δεξιά. Τελικά το πρόβλημα είναι ότι οι σημερινοί ηγέτες δεν πείθουν, δεν εμπνέουν. Και δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι φαινόμενο και ευρωπαϊκό. Γιατί βλέπετε η μεγάλη κρίση μαστίζει την Ευρώπη και δεν ξέρω πού θα οδηγηθεί η ίδια η Ευρώπη. Γιατί τώρα τι θέλουμε, τι μας περιμένει, μια ευρωπαϊκή Γερμανία ή μια γερμανική Ευρώπη? Αυτό πότε θα το μάθουμε, κύριε Μασάλα? Δηλαδή μιλάνε όλοι μετά τις γερμανικές εκλογές, έχουν ακουστεί πάρα πολλά σενάρια. Άλλοι θεωρούν ότι ως έθνος, ως χώρα είμαστε τελειωμένη. Από την άλλη βλέπετε ότι ο πολιτικός κόσμος κάνει μια απέλπιδα προσπάθεια να μας εμποτίσει με ελπίδα και με αισιοδοξία. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα ας δούμε πώς αντιμετωπίζει τις κρίσεις στις χώρες του Νότου η Ευρώπη. Mm-hmm. Πρέπει να γίνει συνείδηση ότι με τιμωρία για το έγκλημα δεν λύνεις μια νομισματική κρίση. Μάλιστα. Και μόνο με ποινές δεν βγάζεις μια οικονομία από το μαρασμό. Υπάρχει μια ηθικολογία στην Ευρώπη.
Αλλά όπως διάβαζα πρόσφατα στον Economist, λέει για να δούμε μια άλλη Ευρώπη χρειαζόμαστε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στη Γαλλία, σπατάλη στη Γερμανία και μια πολιτική ωριμότητα στο Νότο, δηλαδή στην Ιταλία για παράδειγμα. Αλλά τα πράγματα φαίνεται ότι δεν είναι καλά, γιατί δεν είχαν σχεδιαστεί και δεν είχαν και μια λαϊκή νομιμοποίηση. Ακόμη και το ευρώ δεν είχε μια λαϊκή νομιμοποίηση. Μάλιστα. Και κάποτε όλες οι χώρες μπορούν κάλλιστα να έχουν μια κακή οικονομική κατάσταση, με παλαιότερες συνθήκες θα μπορούσαν να υποτιμήσουν το νομισμά τους κτλ. Σήμερα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά και βλέπετε μια Ευρώπη με πολλούς τεχνοκράτες που ήξερε σε ποια κατάσταση βρίσκεται η χώρα μας, δάνειζε χωρίς περιορισμούς, με αποτέλεσμα να πνίγει ο βρόχος γύρω από το λαιμό των Ελλήνων. Κύριε Μασάλα, να σας διακόψω λίγο πάνω σε αυτό. Αυτό το δάνειζε χωρίς περιορισμούς. Από την άλλη όμως γνώριζε ότι αυτός ο δανεισμός... Δεν μπορούσε να ξεπληρωθεί με τίποτε. Το γνώριζε. Βεβαίως το γνώριζε. Σε περίοδο κρίσης δεν είναι στοιχειώδη πράγματα για την οικονομία, γιατί όταν παραδείγματι δανείζεις με μεγαλύτερο ρυθμό από την ανάπτυξη μιας χώρας, είναι εύλογο ότι το χρέος μεγαλώνει. Να ρωτήσω κάτι λίγο για, ναι, για να καταλάβω και εγώ και ο κόσμος. Είπε προηγουμένως, είπε πριν μερικές μέρες η Μέρκελ, ναι, προσπαθώντας βεβαίως να αμβλύνει τις εντυπώσεις για το νέο πακέτο στήριξης, ότι κοιτάξτε να δείτε, μην τρελαίνεστε, στηρίζουμε την Ελλάδα αυτή τη στιγμή γιατί οι Έλληνες καταναλώνουν τα γερμανικά προϊόντα. Θέλω λοιπόν να σας πω, εγώ θα κάνω μια πάρα πολύ απλή ερώτηση. Γιατί αυτή τη στιγμή η Γερμανία τιμωρεί την Ελλάδα, που η Ελλάδα κατανάλωνε σαν τρελή και που η Ελλάδα βοηθούσε πάρα πολύ στα γερμανικά προϊόντα να είναι στην κορυφή και φυσικά να παράγει περισσότερη Γερμανία. Για ποιο λόγο μας τιμωρεί με αυτή τη λιτότητα και περιορίζει το εισόδημά μας? Όχι μόνο περιορίζει το εισόδημά μας, μας δανείζει και τα χρήματα επιστρέφουν στις τράπεζές της. Δεν ακριβώς πάνε στην πραγματική μας οικονομία. Όλα τα χρήματα που έρχονται πάνε για να εξοφλήσουμε τις υποχρεώσεις μας. Δεν μένει τίποτα στην πραγματική οικονομία. Και από την άλλη μεριά οι πολιτικοί μας δεν έχουν αξιοποιήσει τις στοιχειώδεις αναπτυξιακές προϋποθέσεις που έχει η χώρα. Mm-hmm. Μην ξεχνάτε ότι η πραγματική μας οικονομία είναι ανύπαρκτη. Τον πρωτογενή τομέα τον έχουμε εγκαταλείψει. Και μάλιστα με την ευλογία των κυβερνώντων, οι άνθρωποι της επαρχίας ερχόντουσαν μετανάστες, τους μετανάστες τους βάζανε για να φυλάνε τους γονείς, να φυλάνε τα πρόβατά τους, και εκείνοι τι κάναν? Απλούστατα δηλώναν περισσότερα κτήματα, δηλώναν περισσότερα κεφάλια ζώων και εκείνοι καταναλώναν αυτά τα χρήματα στις καφετέριες και σχολιάζοντας την πολιτική και το ποδόσφαιρο. Άρα λοιπόν, κύριε Μασάλα, δόθηκαν χρήματα και φταίμε εμείς που δεν τα εκμεταλλευτήκαμε για την ανάπτυξη της χώρας. Η ευθύνη η δική μας είναι τεράστια, αλλά το πρόβλημα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία γνώριζε και είχε τους τεχνοκράτες, γιατί δεν είπε μπάστα, σταμάτα. Ναι. Γιατί τους κανόνες τους είχαν ήδη καταστρατηγήσει και η Γερμανία και η Γαλλία. Να σας πω όμως κάτι και πάλι. Γιατί εμείς δεν είπαμε stop οι ίδιοι στον υπερδανισμό? Για να βολέψουμε όλο αυτό το πολιτιακό σύστημα, θα μου πείτε. Γιατί οι πολιτικοί μας, αντί να δούνε ποια είναι η πραγματική κατάσταση και να εξηγήσουν στο ελληνικό λαό ποια είναι η κατάσταση, προσπαθούσαν να οθήσουν τα προβλήματα στους επόμενους. Δεν ξέραν ότι κάποτε θα φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Και δεν είχαν διδαχτεί ακόμη και από την παλιά μας ιστορία, από τους ανθρώπους που κατοίκησαν αυτόν τον τόπο, που λέγαν για τους πολιτικούς είναι το γόητρο στους σύγχρονους και τη φήμη στους μεταγενέστερους. Ποιος από τους πολιτικούς μας έχει φήμη σήμερα ή τον θυμόμαστε για το έργο του? Βεβαίως. Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή εσείς έχετε μεγάλη εμπειρία και γνωρίζετε καλύτερα να αποκωδικοποιείτε και τον πολιτικό λόγο. Όταν φτάσαμε ένα χείλος
όταν φτάσαμε μία αναπνοή πριν μπούμε στο μνημόνιο. Όταν ο Παπανδρέου, ο Γιώργος, είπε το λεφτά υπάρχουν, πιστεύετε ότι είχε επίγνωση της πραγματικότητας ή του την έκρυβαν την πραγματικότητα και είχε πολιτική άγνοια? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Είναι όλοι οι πολιτικοί μας ενδιαφέρθηκαν για το εφήμερο, να κερδίσουν τις εκλογές. Mm-hmm. Δεν σκεφτήκαν σε βάθος και δεν είχαν μια πραγματικότητα, ή μάλλον δεν είχαν τη δύναμη να πούν την πραγματικότητα στον ελληνικό λαό. Γιατί αυτό θα έχει αποτέλεσμα στην εκλογική διαδικασία. Και είναι κάτι άλλο το οποίο έκαναν οι πολιτικοί. Μόλις έβγαιναν, τους ενδιέφερε πάλι να βγουν την επόμενη τετραετία. Ναι, οπότε λοιπόν έφτιαχνουν το μηχανισμό. Και διάρχισε η έγχρωμη γραφειοκρατία και το χρώμα ήταν παντού. Στη σκέψη, ακόμη και στα καφενεία και στις παρέες. Και κάθε φορά που έβγαινε κάποιος πολιτικός, αύξησε λίγο τους μισθούς, έδινε ορισμένα δάνεια, νομιμοποιούσε παρανομίες και ουσιαστικά νομιμοποιούσε τη διαφθορά. Μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν το βασικό πρόβλημα της πατρίδας μας είναι η λειτουργία της δημοκρατίας και ο ενεργός πολίτης. Κύριε Μασάλα, σας διακόπτω τώρα απλά... Μου έρχονται ερωτήματα τα οποία θα ήθελα να τα κάνω σε έναν άνθρωπο που σας ακούω με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θεωρείτε ότι λένε ότι έχουμε κάνει μεταρρυθμίσεις αυτά τα δύο χρόνια. Πολλοί λένε ότι δεν έπρεπε να περιμένουμε το μνημόνιο για να γίνουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Είμαι σίγουρος ότι η κυβέρνηση το χρησιμοποιεί το μνημόνιο για να περνάει και δικά της άλλα πράγματα. Έχουμε αλλάξει νοοτροπία? Πιστεύετε ότι όλα αυτά τα καινούργια που γίνονται από την δημόσια τηλεόραση, από την κατάργηση οργανικών θέσεων, οτιδήποτε, αλλάξαμε, πήραμε το μαθημά μας ή τα φτιάχνουμε πάλι λάθος από την αρχή? Κοιτάξτε, εγώ είμαι λίγο απαισιόδοξος. Μάλιστα. Γιατί τίποτε δεν γίνεται με σοφροσύνη και με πολιτική εντυμότητα. Γιατί αν φανταστώ ότι δεν χρησιμοποιούν το ταλέντο που υπάρχει στην πατρίδα μας και διορίζουν σε μια θέση υψηλή έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θυμίζεται και για τις περγαμηνές ή και την ηλικία, υπάρχουν ταλέντα, ή ότι χρησιμοποιούν τους συμμέτερους κάθε φορά, ή ακόμη η γραφειοκρατία είναι έγχρωμη, αν δω πώς σχεδιάζουν την παιδεία με το σχέδιο Αθηνά, όλα αυτά τα πράγματα δίνουν ένα στίγμα ότι πρέπει οι πολίτες να ενεργοποιήσουν, αν θέλετε, μια εικονική μέσω της, του διαδικτύου σύνοδο πολιτών, για να βάλουν στο μυαλό των πολιτικών ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Βέβαια, με αυτούς έχουμε, με αυτούς θα προχωρήσουμε. Κάτι καινούριο πρέπει να βγει. Αλλά εκεί που πρέπει να επιμείνουν, ποιος είναι ο κοινός πολιτικός τόπος για να προχωρήσει ο τόπος. Μάλιστα. Δεν είμαι αισιόδοξο, γιατί παραδείγματι για όλα τα θέματα αυτά που ξέρω εγώ που φεύγουν υπάλληλοι από το δημόσιο, πιθανώς είναι πάρα πολλοί οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά δεν υπάρχει μια ουσιαστική αξιολόγηση να δούμε ποιος κάνει σωστά τη δουλειά του, ποιους χρειάζουμε, γιατί τους χρειάζουμε, και προπαντός να βρούνε διέξοδο. Δεν μπορεί να οδηγήσεις μια στρατιά στην ανεργία ουσιαστικά σε μία αντίδραση σε ό,τι μπορεί να αλλάξει τον τόπο. Μάλιστα. Προβληματισμένος είμαι, κύριε Μασάλα, με αυτά τα οποία μας λέτε. Η αλήθεια είναι γιατί όλοι περιμένουμε κάποια στιγμή να ανασάνουμε, όλοι περιμένουμε να ανασάνει η κουρασμένη κοινωνία και φυσικά να πληρώνουν όλοι τα βάρη, να τα επομίζονται όλοι τα βάρη. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, κάποια στιγμή θέλουμε και πάλι να αποκτήσουμε το όραμα, την ελπίδα. Μου έλεγε σήμερα ένας φίλος μου, με πήρε τηλέφωνο από την Αθήνα, που έλεγα να πάω, γιατί εγώ έχω ένα χρόνο που γύρισα, και μου λέει ότι κυκλοφορεί ο κόσμος και δεν υπάρχει το χαμόγελο πλέον. Είναι μια πόλη όπου επικρατεί η μιζέρια, μου λέει. Η μιζέρια. Παντού ενοικιάζεται, παντού. Και όλοι λένε ότι θα έρθει η έκρηξη. Μέχρι πόσο μπορούμε να αντέξουμε αυτό το πράγμα? Είμαστε 5 χρόνια ύφεσης. Το ότι. Το ελληνικό θαύμα είναι ότι η έκρηξη δεν έχει έρθει. Μάλιστα. Η υπομονή του Έλληνα είναι τεράστια.
Μάλιστα. Και δεν ξέρω, οι τράπεζες οργής έχουν μεγάλες καταθέσεις. Ναι. Και δεν βλέπω ακριβώς πώς μπορεί να ξεπεραστεί αυτή η κατάσταση, αυτή η κατήφια που σκεπάζει την πατρίδα μας. Και φαίνεται η κατήφια μεγαλώνει. Και προπαντός εκείνο που δεν βλέπω στοιχειωδώς οι πολίτες να έχουν εμπιστοσύνη στην ηγεσία. Και όταν και την εμπιστοσύνη δεν μπορεί κάλλιστα να την επαναφέρεις δια νόμου. Είναι ένα πρόβλημα τεράστιο που ουσιαστικά κατατρώει όλη τη δημόσια ζωή. Και δεν ξέρω πώς μπορεί αυτό το πράγμα να αλλάξει. Μάλιστα. Κύριε Μασάλα, δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η παρέμβασή σας πραγματικά, γιατί εσείς γνωρίζετε με την εμπειρία σας να αποκωδικοποιείτε μηνύματα που μπορεί ο μέσος νους να μην μπορεί να τα συλλάβει, ο μέσος πολίτης που μπορεί να μην ασχολείται με αυτά. Ολοκληρώνοντας αυτό το κύκλο της ομιλίας μας, θα ήθελα λίγο να μας υπενθυμίσετε άλλη μια φορά πότε, πού μπορούμε να βρούμε το βιβλίο σας. Το βιβλίο τώρα θα το δώσω στα βιβλιοπωλεία. Εγώ ευχαριστώ, σας στείλω και ένα αντίτυπο. Με χαρά. Αλλά εκείνο που πραγματικά με θλίβει είναι ότι αυτή η όμορφη χώρα πληγώνει. Βέβαια υπάρχει ελπίδα. Νομίζω ότι η πατρίδα μας έχει ένα πολύ αξιόλογο ταλέντο. Αν αξιοποιηθεί το ταλέντο και αξιοποιηθούν οι αναπτυξιακές δυνατότητες που έχει, τότε μέσα από τις πληγές θα ανθίσει η ελπίδα. Και νομίζω ότι αυτό νομίζω είναι. Στη νέα γενιά πρέπει να βασιστούμε, αλλά δεν πρέπει να τη διώξουμε. Γιατί με την πολιτική που ακολουθείτε, οι αξιόλογοι άνθρωποι φεύγουν, αυτοί που μένουν είναι απογοητευμένοι, η νεολαία ή έχει κατήφια και ουσιαστικά ψάχνει μία αχτίδα μέσα σε αυτή την καταχνιά. Αλλά πρέπει όμως οι πολίτες να γίνουν ενεργοί, να ενδιαφερθούν για τα κοινά και δεν πρέπει να ξεχνάνε ένα βασικό πράγμα. Το βασικότερο απ' όλα είναι ότι το δρόμο τον ανοίγει η σκληρή δουλειά και προπαντός η πίστη ότι η κοινωνική δικαιοσύνη και η ελευθερία κατακτούνται μέσα από τις καθημερινές επιλογές όλων μας. Μάλιστα. Το ότι βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση οφείλεται στην αδράνεια των πολλών. Χρειαζόμαστε ενεργούς πολίτες. Μόνον αυτοί μπορούν να αλλάξουν την πορεία της χώρας. Αυτοί είναι εκείνοι που επιλέγουν αυτούς που μας κυβερνούν. Αυτοί είναι που θα εμπνεύσουν ακόμη το δάσκαλο και όλους όσους μπορούν να προσφέρουν σε μια τραυματισμένη χώρα για να ξαναβρει την υπόλοιψή της και προπαντός να ξαναβρει τον δρόμο της. Κύριε Μασάλα, θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Θα είμαστε σε επικοινωνία, γιατί είναι χρήσιμο να ακούγονται τέτοιες φωνές για να μπορούμε να προβληματιζόμαστε λιγάκι και να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια πολιτικά λάθη. Και εμείς έχουμε μεγάλη ευθύνη, πιστεύω, ως κοινωνία, ως ψηφοφόροι. Ναι, και γι' αυτό και εγώ σε αυτό το βιβλιαράκι δεν κάνω τίποτα άλλο. Προσπαθώ να δώσω ένα χρονολόγιο της κρίσης και προπαντός να τονίσω τις παθογένειες. Γιατί αυτές πρέπει να διορθώσουμε. Τα καλά, καλώς, αλλά πρέπει προπαντός οι νέοι να γνωρίσουν τις παθογένειες, να γνωρίσουν την ιστορία αυτού του τόπου, το τι πέρασε και νομίζω ότι μόνο στην νεολαία και στο ταλέντο μπορούμε να ελπίζουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Για χαρά, κύριε Μασάλα.